Προφανώς δεν πρόκειται να μπω σε καμία ονοματολογία και επιτρέψτε μου να πω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι και το μείζον στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Μιας και είπατε όμως για επικαιρότητα, εγώ θα έλεγα... Ο κόσμος συζητάει πολύ για τις εκλογές. Ο κόσμος συζητάει πολύ για τις εκλογές και σωστά συζητάει για τις εκλογές. Ο κόσμος όμως νομίζω και εμείς πρέπει, όσοι έχουμε και δημόσιο λόγο, να απευθυνόμαστε στον κόσμο με πολιτικούς όρους. Και με αυτή την έννοια εγώ θα συνέδεα αυτή την συζήτηση που μόλις ανοίξατε, για τις εκλογές εννοώ και για τις ευρωεκλογές κυρίως, με το πρώτο θέμα που είδαμε στο δελτίο σας, γιατί περιμένοντας να βγω στον αέρα, παρακολούθησα. Είχατε ένα πάρα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες. Και αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι μια κατάσταση χάους, θα έλεγα, έτσι θα την περιέγραφα, στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία βεβαίως έχει και πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις συνολικά στην Ευρώπη, συνολικά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και ποιο είναι αυτό, σκεφτόμουν. Περιμένοντας να βγούμε στον αέρα και παρακολουθώντας το ρεπορτάζ σας, ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να βγάλουμε από όλο αυτό? Κατά τη γνώμη μου, το συμπέρασμα είναι ότι το γεγονός ότι αφέθηκε σε μια μεγάλη χώρα με μεγάλη δημοκρατική παράδοση όπως η Μεγάλη Βρετανία η λαϊκή δυσαρέσκεια για νεοφιλελεύθερες πολιτικές, για ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αποξένωσε τους πολίτες, να εκφραστεί από δυνάμεις ακροδεξιές, από δυνάμεις εθνικιστικές, οι οποίες με fake news, με παραπληροφόρηση υποσχέθηκαν πράγματα στο βρετανικό λαό τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν πράξη, οδήγησε στο σημερινό χάος. Και αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να το πάρει η Ευρώπη συνολικά, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το πάρουμε εν όψη των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και με αυτή την έννοια, μιας και θέλετε να μιλήσουμε και για λίστες. Και βεβαίως είναι μια συζήτηση η οποία είναι εύλογη και έχει νόημα αυτή την η συζήτηση. Στο πρέπει όμως να ενταχθεί σε ένα συνολικό πολιτικό πλαίσιο. Και εγώ λοιπόν λέω ότι κατά τη γνώμη μας αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να συγκροτηθεί αυτή η προοδευτική απάντηση, αυτή η προοδευτική διέξοδος που θα εκφράσει και αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος δυστυχώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στα καθή μας. Να πηγαίνει χέρι με χέρι με ακροδεξιές λογικές, με ακροδεξιές να ταυτίζεται και με ακροδεξιούς πολιτικούς ακόμα. Με αυτήν την έννοια Κουντουρά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκροτήσει λοιπόν ένα ευρωψηφοδέλτιο, το οποίο με πυρήνα βεβαίως τις κομματικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να εκφράσει όλη αυτήν την, αν θέλετε, την ποικιλομορφία των προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίες αντιλαμβάνονται την ιστορική αναγκαιότητα να ορθωθεί ένα ισχυρό μέτωπο απέναντι σε αυτό το πάντρεμα του νεοφιλελευθερισμού με την ακροδεξιά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το στοίχημα. Είναι, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γι' αυτό και βλέπετε δεν μπαίνω στην ονοματολογία γιατί τη θεωρώ δευτερεύουσα. Είναι ιστορικών διαστάσεων η με μάχη πρόσωπα, την οποία... όμως, όπως ιστορικών εσείς, διαστάσεων με πρόσωπα, αλλά και με πολιτικές και με προγραμματικές θέσεις. Τον προοδευτικό χώρο, την παράταξη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βεβαίως, μια παράταξη η οποία θα διεκδικήσει την νίκη σε ευρωεκλογές. Και γι' αυτό σας ρώτησα και για την κυρία Κουντουρά, καθώς με την τροπολογία που περάσατε, είδαμε, γίνεται συζήτηση για την κυρία Κουντουρά και για τον κύριο Δανέλη και μάλιστα είναι και τα δύο πρόσωπα που επί της ουσίας διαμόρφωσαν τη νέα πολιτική πλειοψηφία. Νομίζω ότι θα κάνετε υπομονή λίγες μέρες και θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί συνολικά. Έτσι κι αλλιώς το κόμμα μας ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώσει πολύ σύντομα το σύνολο του ευρωψηφοδελτίου, πώς θα διαμορφωθεί αυτό το ευρωψηφοδελτίο. Μιας αναφερθήκατε όμως και είναι και ένα ζήτημα το οποίο αφορά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου μας που ψηφίστηκε πριν από δύο μέρες στη Βουλή. Να σας πω ότι αυτό το οποίο εμείς κάναμε και νομίζω ότι και η ευρύτερη, ο θόρυβος ο οποίος δημιουργήθηκε δημοσίως, νομίζω δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε καμία περίπτωση, ήταν να προσαρμόσουμε την ελληνική νομοθεσία. Και μάλιστα συγκεκριμένη τροπολογία περιλάμβανε και άλλες εκλογικές διατάξεις, οι οποίες δεν έτυχαν αντίστοιχης δημόσιας προσοχής και προβολής. Να προσαρμόσουμε την ελληνική νομοθεσία λοιπόν στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Υπενθυμίζω ότι τέτοιο κόλλημα εκλογιμότητας δεν υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως δεν υπάρχει και στη χώρα μας αντίστοιχο κόλλημα εκλογιμότητας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο κάναμε, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Επιτρέψτε μου όμως, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό και μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να πω και μια κουβέντα, επειδή την Τρίτη που μας πέρασε στη Βουλή ψηφίστηκε ένα πολύ σημαντικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει, και στην Ιθαγένεια και περιλαμβάνει στις, κρίσιμες μεταρρυθμιστικές τομές και στο κομμάτι της ισότητας για να αντιμετωπίσουμε στην πράξη ζητήματα ισότητας τα οποία δεν είχαν επιληθεί τα προηγούμενα χρόνια και σε
σχέση με την εικόνα και την παρουσία της γυναίκας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην εργασία και βεβαίως το ζήτημα της έμφυλης βίας που είδαμε για το τελευταίο διάστημα με πόσο τραγικό τρόπο ξαναήρθε στην επικαιρότητα. Ζητήματα μεταρρυθμίσης εξυγχρονισμού του πλαισίου της ηθαγένειας, απόδοσης ηθαγένειας εκείνες κατηγορίες συμπολιτών μας που το δικαιούνται και που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Και βεβαίως το τρίτο μέρος, πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τις δυνάμεις εργασίας στον χώρο της αυτοδιοίκησης, με την αποκατάσταση αδικιών του προηγούμενου διαστήματος. Και εδώ πρέπει να πω ότι οι αδικίες αυτές σε μεγάλο βαθμό είχαν να κάνουν και με την θητεία του νυν αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2014. Αναφέρομαι στους χωρικούς φύλακες, αναφέρομαι στους δημοτικούς αστυνομικούς, σε μια σειρά κατηγορίες εργαζομένων οι οποίες επλήγησαν τότε και τώρα αποκαθιστούμε αυτές τις αδικίες. Ναι. Και βεβαίως ανταποκρινόμαστε και στο αίτημα της αυτοδιοίκησης να υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουν το προσωπικό που και που χρειάζονται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εύρυθμα. Θέλω να Έγινε λοιπόν μια πολύ μεγάλη, προσπάθεια, την οποία θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα και επειδή μιλάμε για τις ευρωεκλογές, πρέπει Θέλω η αντιπαράθεση να γίνει με πολιτικούς και πραγματικούς όρους. Ποιος είναι ο στόχος σας? Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος. Συμμερίζεστε εσείς αυτή την άποψη? Ο στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρωτιά. Κύριε Αναστοπούλου, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η μάχη. Και αυτό, ξέρετε, δεν το λέω με όρους, αν θέλετε, οπαδικούς, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ιστορική μάχη, το επαναλαμβάνω με όση έμφαση μπορώ να δώσω. Είναι μια ιστορική μάχη για την Ευρώπη, είναι ιστορική μάχη για τη χώρα μας. Βλέπουμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια διγλωσία, αν θέλετε, και μια υποκριτική στάση, γιατί από τη μία ομνύει, υποτίθεται, στον ευρωπαϊσμό, αλλά την ίδια στιγμή αφενός δεν στηρίζει τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο, όπως αυτές που πήραμε μόλις πριν από λίγες μέρες. Στη Βουλή καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία ρυθμίσεις για την ηθαγένεια και την ισότητα, οι οποίες δημιουργούν ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών πλαίσιο είναι για αυτά τα θέματα. Ότι η ακροδεξιά αλλά και βεβαίως, καλπάζει σε αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η στάση στο ζήτημα των Πρεσπών και στο Μακεδονικό όμως, δείχνει ότι κλείνει το μάτι η αξιωματική αντιπολίτευση στην ακροδεξιά. Μία από αυτές τις χώρες δεν μπορούμε παρά να αντιπαρατεθούμε. Η ακροδεξιά είναι η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν. Και στον πυρήνα της προεκλογικής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ακροδεξιά στροφή. Όμως είδαμε χθες στο ΕΛΚ, στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, να κάνει στην άκρη τον Όρμπαν. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας γι' αυτό. Εγώ αυτό το οποίο είδα χθες από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν μια αναστολή, όχι από πομπή του κυρίου Όρμπαν. Αυτό σημαίνει ότι, εγώ έτσι το ερμηνεύω, ότι κλείνουν το μάτι, δεν κλείνουν την πόρτα προς τον κύριο Όρμπαν, γιατί βεβαίως δεν θέλουν από τη μία να χρεωθούν την πράγματι ακροδεξιά πολιτική την οποία ακολουθεί στην Ουγγαρία, αλλά από την άλλη θέλουν να έχουν τους διάβλους ανοιχτούς. Γι' αυτό μιλώ για ξεκάθαρες προγραμματικές θέσεις στον δρόμο προς ευρωεκλογές. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό η Σαφές. Ανάγκη δημιουργίας ενός μετόπου προοδευτικού είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Γιατί βεβαίως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν κάνει μόνο αυτό. Το παιχνίδι με τον κύριο Όρμπαν, βλέπουμε ότι προτείνει για την ηγεσία της Ευρώπης, ουσιαστικά για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος κινείται στις δεξιότατες άκρες του δεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μια τελευταία Άρα ερώτηση, αυτή θέλω η να σύμπλευση, κάνω. Αν θέλετε, με την ακροδεξιά, παίρνει και χαρακτηριστικά προσώπων τα οποία προκρίνονται για τις θέσεις ευθύνης. Για ένα θέμα επικαιρότητας και πάλι που αφορά και πολύ κόσμο, πρώτη κατοικία. Οι νεότερες πληροφορίες είναι ότι φαίνεται πως τα βρίσκουμε με τους θεσμούς σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε σε αναζήτηση λοιπόν συνενετικής λύσης. Αν δεν την έχουμε αυτή τη συνενετική λύση, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μονομερώς? Δεν νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός μονομερός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, επιτρέψτε μου να πω, γιατί προϋποθέτει την ύπαρξη, αν θέλετε, πολλών μερών που μοιράζονται την ευθύνη. Πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την κατάθεση νομοθετικών προτάσεων προς το ελληνικό κοινοβούλιο την έχει η ελληνική κυβέρνηση και κανένας άλλος. Τελεία. Με αυτήν την έννοια, η κυβέρνηση προχωράει
τις επόμενες ώρες και αν όχι ώρες, επόμενες ημέρες την κατάθεση της σχετικής πρότασης προς τη Βουλή, αν όχι αύριο ή αν όχι αύριο, αν δεν έχουν επιληθεί οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Οι βουλευτές θα λάβουν αυτή την πρόταση, γιατί είναι η βούλησή μας και ήταν η δέσμευσή μας ότι θα προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι βεβαίως ένα ζήτημα το οποίο είναι κοινωνικά πάρα πολύ ευαίσθητο, είναι, θα έλεγα, οικονομικά πολύ σύνθετο και είναι και πολιτικά πάρα πολύ κρίσιμο. Και με αυτή την έννοια, βεβαίως, η ελληνική κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα προχώρησε, και αυτό έγινε δημοσίως, δεν έγινε εγκρυπτό, σε συζητήσεις με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αλλά και με τους ευρωπαϊκούς εποπτικούς φορείς, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση η οποία θα διασφαλίζει την, αν θέλετε, την πορεία του τραπεζικού συστήματος προς την ανάκαμψη, αλλά και θα είναι συμβατή και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Από εκεί και πέρα όμως η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει και ελπίζω ότι και στη Βουλή θα συναντήσει αυτή η πρόταση ευρύτατη συνένεση. Να δούμε λοιπόν αύριο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Υπουργέ, που ήσασταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Την άσκηση ετοιμότητας πει πολύ.